Νίκος Χατζηνικολάου και η Κρίστη Τσολακάκη είναι ένα από τα πιο όμορφα ζευγάρια. Ερωτευμένοι και αφοσιωμένοι ο ένας τον άλλον, είναι μαζί αρκετά χρόνια πια. Η γνωριμία τους έγινε με αφορμή μια επαγγελματική συνεργασία και ο έρωτάς τους ήταν κεραυνοβόλος. Η σχέση τους εξελίχθηκε γρήγορα και ο γάμος δεν άργησε να έρθει τον Ιούλιο του 2004. Ο Νίκος Χατζηνικολάου όμως δεν είναι μόνο ένας ευτυχισμένος σύζυγος, αλλά και ένας υπερήφανος πατέρας. Έχει ένα γιο από τον πρώτο του γάμο με την Έλενα Κατρίτσι και δύο ακόμη γιους με την Κρίστη Τσολακάκη, τον Κωνσταντίνο και τον Αλέξανδρο. Μόλις όμως τον Αύγουστο ήρθε στη ζωή του και η κόρη που επιθυμούσε, για την οποία μας μίλησε στην πρεμιέρα της ταινίας «Ο Θεός αγαπάει το χαβιάρι». Ενθουσιασμένος με το νέο μέλος στην οικογένεια, μετά από τρεις γιους, καταλαβαίνετε ότι περίμενα με πολλή αγωνία την κόρη. Και φανταστείτε ότι ακόμη είναι 45 ημερών, δηλαδή δεν έχουμε αρχίσει να επικοινωνούμε. Πιστεύω ότι όσο περνά ο καιρός και επικοινωνεί μαζί μου, η χαρά θα είναι ακόμη μεγαλύτερη. Το όνομα το έχετε σκεφτεί? Το όνομα θα είναι Εύα, από το Ευαγγελία, που είναι το όνομα της μητέρας μου. Ο Νίκος Χατζηνικολάου δεν φοβάται να δείξει πόσο ερωτευμένος είναι. Η Κρίστη Τσολακάκη τον συνοδεύει συχνά στις εκδηλώσεις και εκείνος καμαρώνει, αφού έχει στο πλευρό του μια τόσο όμορφη γυναίκα. Με τη σύζυγό σας ζείτε την καλύτερη περίοδο της ζωής σας? Νομίζω πως ναι. Την προσωπική του ευτυχία συμπληρώνει η επαγγελματική του καταξίωση και εκείνος μας μιλάει ειλικρινά για το μέλλον του στη τηλεόραση. Τηλεόραση θα ξανακάνω όταν αισθανθώ ότι βρίσκω εκείνες τις συνθήκες ελευθερίας που θα μου επιτρέψουν να κάνω ένα δελτίο όπως το ονειρεύομαι. Εσάς τα δελτία ειδήσεων σας λείπουν? Αυτή τη στιγμή δεν μου λείπουν. Είμαι ενθουσιασμένος και από τη δουλειά μου στην εφημερίδα και από τη δουλειά μου στο ραδιόφωνο. Πολύ ωραία. Είναι πολύ καθένα. Ο Χατζηνικολάου, τον τρόπο που μιλάει, είναι και στο